Γεια σου. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι έλκεις. Οπότε θέλω να δεις τι έλκεις και να σκεφτείς αν αυτό που έλκεις είναι αυτό που θέλεις. Αν όχι, πάρε τις κατάλληλες πράξεις, βήματα για να έλκεις αυτό που θέλεις και να το έχεις για σένα. Μαζί ακούμε μουσική της πνευματικής πύλης. Η μουσική αυτή σε βοηθάει να συνδεθείς με τους προστάτες σου και τους οδηγούς σου, τους πνευματικούς. Σε βοηθάει να ξυπνήσεις, να καθαρίσεις, να ανοίξεις τη διαίσθησή σου, γιατί όλοι έχουμε διαίσθηση, απλά κάποιοι την έχουμε κλειδωμένη, κάποιοι την έχουμε λίγο ανοιχτή, μας βοηθάει να την ανοίξουμε παραπάνω και επίσης μας βοηθάει να ανοίξουμε το δρόμο προς τον πνευματικό μας εαυτό. Να έχουμε καλύτερη σύνδεση με το πνευματικό μας εαυτό. Στο βίντεο αυτό τι άλλο θα ακούσουμε, τι άλλο θα πάρουμε, τι μηνύματα. Θα πάρεις τα μηνύματά σου, θα πάρουμε τα ερωτικά μας μηνύματα, τα μηνύματα της αγάπης μας, θα δούμε την ενέργειά σου. Με αυτή την τράπουλα ταρό θα δούμε τι έλκεις και μετά θα κάνουμε και κάποια σαν καθοδήγηση, σαν κάποιες κάρτες ταρό που είναι για σένα, τι θέλουν να δεις, τι θέλουν να κάνεις, τι σου έρχεται με αυτή την τράπουλα. Οπότε θα πάμε να ξεκινήσουμε να πάρουμε τις πέτρες μας. Λοιπόν, θα πάρουμε αυτή την πέτρα για την επιλογή νούμερο 1. Επιλογή νούμερο 1, αυτή είναι η πέτρα. Επιλογή νούμερο 2. Η δικιά σου πέτρα είναι αυτή. Προσπαθώ σήμερα να διαλέξω πνευματικές πέτρες για να πάρουμε τι έλκεις, τι είναι στην ενέργειά σου, τι έρχεται στην ενέργειά σου. Οπότε θα πάρω και αυτήν για την επιλογή νούμερο 3 για να δούμε τι έλκεις και αν είναι αυτό σύμφωνο με αυτό που θέλεις να έλκεις, γιατί πολλές φορές ασυνείδητα επειδή ξεχνιόμαστε στη ζωή, συμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα, τρέχουμε, χανόμαστε, η ενέργειά μας μπλοκαρίζεται και έλκουμε πράγματα που δεν είναι στην ουσία, δεν τα θέλουμε και γι' αυτό ζούμε κάποιες φορές καταστάσεις οι οποίες δεν μας αρέσουν. Οπότε θέλουμε να δούμε αν έλκουμε αυτό που θέλουμε. Γιατί αν έλκουμε κάτι άλλο πρέπει να το αλλάξουμε, να μας έρθει αυτό που θέλουμε. Λοιπόν, οπότε με αυτή την τράπουλα θα δούμε τι μπορείς να κάνεις για να πάρεις αυτό που θέλεις και κάποια μηνύματα που θα σου έρθουν από το πάνω στρώματα. Λοιπόν, διάλεξέ μου πέτρα. Πέτρα 1, πέτρα 2, πέτρα 3. Θα πάμε να ξεκινήσουμε με την πέτρα 1. Κρύβω τις άλλες δύο πίσω. Φέρνω την 1. Γεια σου πέτρα 1. Επιλογή νούμερο 1. Γεια σου. Πάμε να δούμε τις κάρτες καθοδήγησής σου. Ποιες είναι οι κάρτες. Είναι επιλογή νούμερο 1. Καθοδήγηση επιλογής νούμερο 1. Μηνύματα. Go with the flow. Απλά πήγαινε με την ροή των πραγμάτων. Μην προσπαθείς να αντισταθείς, μην παλεύεις. Πάρε τις καταστάσεις όπως έρχονται. Έρχονται για κάποιο λόγο. Μπορεί να μην το βλέπεις, μπορεί να σου φαίνεται περίεργο, μπορεί να μην σ' αρέσει αυτή τη στιγμή. Αλλά go with the flow. Πήγαινε. Πήγαινε με την ροή των πραγμάτων. Όταν παλεύεις, όλα πρέπει να έχουν περάσουν κάποιο χρόνο για να μας έρθει κάτι. Αν εσύ πρέπει να περάσεις από συγκεκριμένες καταστάσεις, τις οποίες δεν μπορείς να καταλάβεις και τις παλεύεις, καθυστερείς αυτό που είναι να σου έρθει. Άρα, πήγαινε με τη ροή των πραγμάτων, μην τσινάς, μην παλεύεις, μην πηγαίνεις αντίθετα τα πράγματα. Πάρτα όπως σου έρχονται και μέσα στην κατάσταση που είσαι, κάνε ό,τι μπορείς. Μην πηγαίνεις αντίθετα, πήγαινε με τη ροή. Πήγαινε με τη ροή, αυτό που σου λέω, μην παλεύεις, γιατί όσο παλεύεις, καθυστερείς τις ευλογίες σου, καθυστερείς τα blessings σου, τις ευλογίες σου.
όσο πιο πολύ πας προς τα κάτι, παλεύεις με το ζόρι, δηλαδή βλέπεις ότι κάτι δεν σου βγαίνει εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να σου βγει την άλλη στιγμή, αλλά εσύ παλεύεις εκείνη τη στιγμή. Όχι, δεν σου κάθεται μια κατάσταση με το ζόρι, πας. Όχι, υπάρχει κάποιος λόγος που δεν σου κάθεται η κατάσταση, επιλογή νούμερο 1. Και αν πας με την ροή και χαλαρώσεις λίγο και αφήσεις τα πράγματα να κυλήσουν και να σου έρθουν, σου έρχονται ευλογίες. Πρέπει να πάρεις αποφάσεις. Επίσης, άρα πήγαινε με τη ροή των πραγμάτων, go with the flow, μην παλεύεις να πηγαίνεις αντίθετα με το ρέμα. Με το ρέμα, πώς πάει το ρέμα, μπαίνουν μέσα οι χελώνες και τις πάει το ρέμα, έτσι. Και σου έρχονται ευλογίες να το αφήσεις αυτό να έρθει σε σένα, πάρε αποφάσεις. Κάποιες αποφάσεις εκκρεμούν, κάποιες αποφάσεις έχεις καθυστερήσει, πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις, επιλογή νούμερο 1. Για να δούμε τα μηνύματα, τα ερωτικά, μηνύματα αγάπης για σένα, επιλογή νούμερο 1. Μάλιστα, κάποιος προσπαθεί να βρει το θάρρος και την τολμή να επικοινωνήσει μαζί σου, επιλογή νούμερο 1. Κάποιος θέλει να σου μιλήσει. Κάποιος, αλλά προσπαθεί να βρει το κουράγιο, τη δύναμη. Μπορεί να γίνει κάτι άσχημο ανάμεσά σας, ξέρει ότι έχει φταίξει και δεν του είναι εύκολο, γιατί λογικά φοβάται την αντίδρασή σου, φοβάται τι θα πεις. Θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου το πρόσωπο αυτό, επιλογή νούμερο 1. Εντάξει, επιλογή νούμερο 1. Εντάξει. Το πρόσωπο αυτό σου λέει, εύχομαι να ήξερες πόσο ευγνώμων είμαι να σε έχω γνωρίσει. Μάλιστα, επιλογή νούμερο 1, βλέπουμε ότι ένα πρόσωπο στη ζωή σου, είτε το ξέρεις είτε όχι, σε θέλει. Κάποιο πρόσωπο στη ζωή σου σε θέλει. Είναι πάρα πολύ, δηλαδή είναι ευγνώμων που σε έχει γνωρίσει και προσπαθεί να βρει το κουράγιο να σε να επικοινωνήσει μαζί σου. Wow. Wow. Για να δούμε. Για την άλλη τσάπουλα. Στην επιλογή νούμερο 1. Κάρτες. Έρωτα αγάπης. Μηνύματα. Στην επιλογή νούμερο 1. Εδώ κάτι έφτιαξε. Κάτι έγινε. Κάτι σου έκανε. Κάτι σου έκανε. Γι' αυτό σου λέει προσπαθώ να βρω το κουράγιο. Προφανώς εδώ είναι ο φταίκτης ή η φταίκτρια. Sorry τώρα αν κουνιέται λίγο. Σου λέει ότι το έχει αναγνωρίσει αυτό όμως και πρέπει λίγο να οριμάσει, το ξέρει, πρέπει, έχει δουλειά να κάνει με τον εαυτό του και τον εαυτό της, πρέπει να οριμάσω, μπορεί να έκανε κάποια επιπόλαια λάθη, κάποια επιπόλαια συμπεριφορά, εσύ ξέρεις συγκεκριμένα τι σου έκανε, αλλά ξέρει, το ξέρει ότι αυτό δεν είναι ότι είναι καλό, όχι, πρέπει να οριμάσει, πρέπει να μεγαλώσει, πρέπει να το αφήσει πίσω του, αλλά το παλεύει, βλέπουμε εδώ, πολύ καλό αυτό, το έχει συνειδητοποιήσει, έτσι. Λοιπόν, για να πάρουμε άλλο μήνυμα, έχει βλέπει νούμερο 1. Μάλιστα, κάποιος εδώ βλέπω, σε μια σχέση που είχατε, οποιοδήποτε είδους σχέση και να είναι αυτή, κάποιος υπήρχε ο οποίος παρέμβαινε στη σχέση. Τώρα είτε μιλάμε για άλλο πρόσωπο, από τη μεριά του, από τη μεριά της, από τη δική σου, είτε ήταν κάποιος φίλος, φίλη, είτε δικό σου, είτε δικός του, δικός της, που μπορεί να βάζει κάποια λόγια, ίσως κάποιο άτομο από το οικογενειακό περιβάλλον, ή το δικό σου, ή το δικό του άλλου προσώπου. Κάποιος εδώ προκαλούσε διχόνοια στη σχέση και πιθανώς να προκάλεσε και κάποιο ρήγμα, δηλαδή μπορεί να επηρέασε το άλλο πρόσωπο ή και εσένα αυτό το πρόσωπο που ήταν εδώ, μάλιστα πολύ αγαπησιάρικο το βλέπω το μήνυμα, δηλαδή κάτι έχει γίνει, επιλογή νούμερο 1, με αυτό το πρόσωπο και εσένα. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να είσαστε και πολύ καλά, για να μην πω ότι δεν είσαστε καθόλου. Αλλά αυτό το πρόσωπο όμως σε θέλει, δείχνει μετανιωμένο, θέλει να σου μιλήσει, θέλει να σου στείλει, θέλει να ξέρεις ότι είναι πολύ ευγνώμων που σε γνώρισε.
πρέπει να τα βρει λίγο με τον εαυτό του, να οριμάσει, να τον δουλέψει, να μην κάνει παιδιάστικα πράγματα, παιδιάστικα λάθη και επιπόλαια. Και πρέπει να ξέρεις ότι κάποιος κάτι εκεί παρέβει στις σχέσεις, είτε μπήκε τρίτο πρόσωπο, είτε κάποιο πρόσωπο έβαλε λόγια, προσπάθησε να σας χωρίσει, ζήλεψε. Οπότε αυτά είναι τα μηνύματά σου, επιλογή νούμερο 1, για τα ερωτικά, την αγάπη και τον έρωτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έλκεις, επιλογή νούμερο 1. Επιλογή νούμερο 1, συγκεντρώσου εδώ, να δούμε αν αυτό που έλκεις είναι αυτό που θέλεις. Οπότε θα δεις και θα πράξεις ανάλογα. Αν σ' αρέσει αυτό που θα δεις, θα συνεχίσεις με αυτό. Αλλιώς θα πρέπει να το ψάξεις να αλλάξεις κάτι. Εδώ φρέσκια αγάπη κάποιοι μου. Αλκετέ φρέσκια αγάπη, ένα συγγνώμη, εδώ μία αγάπη. Πολύ ωραίο, ρομαντικό, έλκεται, ρομαντικότητα, έλκεται, νέα γνωριμία, αν ψάχνεις νέα γνωριμία, ακόμα όμως και επανασύνδεση μπορεί να είναι αυτό, αν δεν είναι επανασύνδεση προς το παρόν είναι σίγουρα συγγνώμη και ότι θα μιλήσεις, θα πάρεις λόγια, αυτό βασικά που βλέπουμε εδώ ότι θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου, το βλέπουμε και εδώ με τον υπότι, με τον ακόλουθο κούπα, ναι, θέλει να έρθει, να σου δώσει το, να σου πει το μήνυμα, να του πεις, να τα πείτε. Πολύ ωραία, αν είσαι μόνος μόνη θα γνωρίσεις πρόσωπο εδώ. Φρόντισε να μην σου πάρει όλη την ενέργεια μόνο αυτή όμως η σχέση. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε, κάποιες δουλειές, έτσι κάποιες υποχρεώσεις και αυτό και κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Πάρα πολύ ωραία. Επιλογή νούμερο 1. Τι άλλο έλκει η επιλογή νούμερο 1, σας παρακαλώ. Για το καλό της επιλογής νούμερο 1, δώστε τα σωστά μηνύματα. Επιλογή νούμερο 1. Έλκεις και τον φόβο σε κάποια κατάσταση, κάτι φοβάσαι και οι σκέψεις σου σε έχουν πάει σε άλλη μεριά. Σε άλλη μεριά, δηλαδή, εδώ βλέπεις ενώ είσαι μόνος σου ή μόνη σου και κάθεσαι και σκέφτεσαι κάτι, όλο αυτό το τριγύρω, αυτά τα εμπόδια, είναι οι σκέψεις σου, η μία φέρνει την άλλη και η άλλη φέρνει την άλλη. Προσπάθησε να ελέγξεις και να δεις αν ο τρόπος σκέψης σου είναι θετικός. Θέλω να απαντήσεις στην ερώτηση αυτή σε σένα. Ο τρόπος σκέψης μου είναι θετικός. Με τις σκέψεις μου έλκω θετικά πράγματα, αυτά που θέλω στη ζωή μου. Γιατί το βλέπω, ενώ υπάρχει κάτι που έλκεις κάτι καλό στα αισθηματικά, υπάρχει και ένα τεράστιο μπλοκάρισμα που δημιουργείται από τη σκέψη σου. Γενικά, έλκουμε μέσω της σκέψης μας. Μέσω της σκέψης μας. Άρα αν εσύ μπλοκάρεις τη σκέψη σου, υπάρχει φόβος, υπάρχει άγχος, υπάρχει αρνητική ενέργεια, σκέφτεσαι αρνητικά πράγματα, θα έρξεις αρνητικά πράγματα, άρα πρόσεξε το, γιατί βλέπω κάτι καλό να σου έλκεται στα αισθηματικά, ερωτικά, πολύ ωραίο, φρέσκο, κάτι φρέσκο, κάτι καινούριο, θα ανανεωθείς με αυτό στα αισθηματικά. Επίσης αν είσαι καλλιτέχνης, σου έρχεται έλκης και έμπνευση. Αλλά εδώ βλέπω ότι υπάρχει ένα μπλοκάρισμα στον τρόπο σκέψης. Απάντα στην ερώτηση αν με τις σκέψεις μου έλκω θετικά πράγματα ή έλκω αρνητικά. Φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει αυτό. Όχι, θα γίνει έτσι και έτσι και αυτό και αυτό και αυτό και το ένα φαίνει το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Και χτίζονται. Και επικρατεί μετά ένα σκοτεινό δωμάτιο στο μυαλό σου, το οποίο μπλοκάρει το σήμα, κοίταξε, ενώ σου έλκονται ωραία πράγματα από τη σελήνη, έλκονται, τα μπλοκάρεις, τα μαυρίζεις. Πρόσεξε, απάντα μου σε αυτή την ερώτηση και πράξε ανάλογα, επιλογή νούμερο 1. Πάμε στην επόμενη κάρτα για την επιλογή νούμερο 1. Τι έλκει η επιλογή νούμερο 1. Οκ. Ωραία. Βλέπω ότι προσπαθείς να αφήσεις πίσω σου μια αρνητική κατάσταση. Αφήνεις πίσω μια αρνητική κατάσταση και πας προς τα μπροστά. Πάρα πολύ καλό. Από τα 9 σπαθιά πας στα 6. Αυτό σημαίνει ότι είτε έχεις αρχίσει να ανοίγεις τον τρόπο σκέψης σου, είτε θα το κάνεις για να έλξεις αυτά που θέλεις. Αφήνεις πίσω σου κάποια εμπόδια, αφήνεις πίσω σου κάποιες δυσκολίες και δύσκολη κατάσταση στα ερωτικά, στα επαγγελματικά. Προχωράς, προσπαθείς να γιατρέψεις εσένα, προσπαθείς και πας προς μια καλύτερη κατεύθυνση.
Τι άλλο το κύριο και νούμερο ένα. Ναι. Έλκεις ότι θα παλέψεις με τους φόβους σου και θα βγεις νικητής και νικήτρια. Οπότε, ό,τι και αν ήταν αυτό που φοβάσαι, το πιάνεις από τα μαλλιά, πιάνεις τη ζωή από τα μαλλιά, αντιμετωπίζεις τους φόβους σου και βγαίνεις ο βασιλιάς και η βασίλισσα στη ζωή, πας και αντιμετωπίζεις και κυνηγάς αυτά που θέλεις και σου έρχονται. Άρα, βλέπεις ενώ εδώ υπάρχει κάτι αρνητικό στη σκέψη σου, υπάρχει κάτι στον τρόπο σκέψης που πρέπει να ανταλλάξεις, αλλά θα το κάνεις και κοίταξε, από εδώ που ξεκινήσαμε με ωραία ενέργεια, υπήρξε λίγο μαυρίλα εδώ, η οποία ανοίγει σε αυτό το σημείο, βλέπεις, και στο τέλος έρχεται το τελείως διαφορετικό. Επίσης, κάποιοι από εσάς μου άλκετε Λέων. Ένα άτομο που έχει έντονα την ενέργεια του Λέων. Είτε είναι το ζωδιό του, είναι το οροσκόπος του, κάτι στο χάρτη του. Έντονα ενέργεια Λέων. Ένα άτομο ενεργητικό, ένα άτομο με πάθος, επικοινωνιακός, δραστήριος. Πολύ ωραία θα περάσετε με αυτό το πρόσωπο, αν είναι κάτι καινούριο ή κάποιοι από εσάς μπορεί να είναι και από παλιό που θέλετε. Λοιπόν, οπότε για να δούμε και κάποια άλλα μηνύματα. Είναι επιλογή νούμερο 1. Τι πρέπει να ξέρει η επιλογή νούμερο 1, τι της έρχεται ή τι πρέπει να κάνει. Εδώ λέει ότι πρέπει να παλέψεις με τον εγωισμό σου. Θέλουμε να προσέξεις μήπως αφήνεις τον εγωισμό σου να μπει στη μέση και έτσι δημιουργούνται κάποιοι ψιλοκαυγάδες με άλλα πρόσωπα, όχι κάτι σοβαρό. Κάτι που προέρχεται από τον εγωισμό. Θέλουμε να προσέξεις τον εγωισμό σου λίγο. Γιατί και αυτό το πρόσωπο αν σου έρθει έχει και αυτό εγωισμό. Οπότε αν θέλεις να σου έρθει αυτό που θες, μετρίασε λίγο τον εγωισμό σου. Πρόσεξε λίγο τον τρόπο που μιλάς, τον τρόπο που επικοινωνείς, να μην πληγώνεις τους άλλους, τα μηνύματα που μεταφέρεις είναι αυτά που θες να πεις ή σου βγαίνει κάτι, μια τσατίλα, μια κάτι και τι λες τελικά άσχημα σε κάποιους. Άρα πρέπει να προσέξεις, πρέπει να κάνεις κάποιες αλλαγές και σε σένα, εγώ βλέπω εδώ ότι θα τις κάνεις όμως, θα καταφέρεις αυτά που φοβάσαι, κάποια πράγματα που ούτε σένα σου αρέσουν, βλέπω ότι θα τα αλλάξεις. Είσαι πληγωμένος, πληγωμένη, είσαι πληγωμένος, πληγωμένη, ναι, αλλά τα εμπόδια και τα προβλήματα αρχίζουν και φεύγουν, γιατί δεν φεύγουν από μόνα τους, πας εσύ και τα παλεύεις. Η κάρτα αυτή είναι καρμική, είναι πνευματικό μάθημα αυτό της ζωής. Δεν μπορείς να το αποφύγεις, δεν μπορείς και να το κάνεις, θα έρθεις ξανά και θα πέσεις τα ίδια. Οπότε, πρόσεξε τον εγωισμό σου και τον τρόπο που επικοινωνείς στους άλλους. Έλκεις την αγάπη, έλκεις νέα γνωριμία, έλκεις, ναι. Αλλά πρώτα θα βελτιώσεις τον τρόπο σκέψης σου, πώς επικοινωνείς με τους άλλους, τον εγωισμό σου. Θα αφήσεις πίσω μπλοκαρίσματα που έχουν έρθει από παλιές πληγές. Δεν σου φταίει κάτι το καινούριο πρόσωπο και όσο κουβαλάς μαζί σου μία πληγή, βλέπεις τι θα κάνεις εδώ πέρα, θα περιμένεις. Θα περιμένεις και θα περιμένεις να σου έρθει κάτι καλό και θα περιμένεις, Θες να περιμένεις μια ζωή να σου έρθει κάτι καλό επειδή εσύ κουβαλάς τραύματα. Όλοι κουβαλάμε τραύματα. Πρέπει όμως να αφήσουμε πίσω. Το παρελθόν είναι στο παρελθόν. Ζούμε το παρόν και με τις πράξεις που κάνουμε στο παρόν δημιουργούμε το μέλλον. Άρα νιώσε όπως θέλεις να είσαι στο μέλλον. Νιώσε αυτή τη στιγμή. Όπως νιώθεις, αυτό αντικρίζει το μέλλον και σου έρχεται. Αν νιώθεις προδομένος, πληγωμένος, κάτι. Και έχεις αυτή την αντιμετώπιση προς τη ζωή, αυτή την αντιμετώπιση θα σου έρθει. Θα σου έρθουν πάλι τέτοιες καταστάσεις μέχρι να αντιμετωπίσεις αυτό και να το διώξεις από τη ζωή σου. Διώξεις από τη ζωή σου και περίμενε να σου έρθουν αυτός εδώ και αυτοί εδώ. Που σου είπα, επιλογή νούμερο 1.
Γεια σου, επιλογή νούμερο 2. Πάμε να δούμε τα μηνύματά σου. Μηνύματα για την επιλογή νούμερο 2. Μηνύματα για την επιλογή νούμερο 2. Μηνύματα για την επιλογή νούμερο 2. Wow. Αυθονία, πλούτη. Όλα τα έχεις, όλα τα καλούδια της ζωής. Όλα σου έρχονται. Σου έρχονται, επιλογή νούμερο 2. Όλα τα καλούδια, τι θέλεις. Αναγνώρισέ το, άνοιξε τα μάτια σου. Το ξέρεις ότι σου έρχονται? Αν όχι, πες ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ για αυτά που μου έρχονται, ευχαριστώ. Σοκ αν θες, να πεις ευχαριστώ. Αφωνία, abundance. Επιλογή νούμερο 2. Υποστήριξη, και υποστήριξη έχεις σε ό,τι θέλεις, και αυτονία και υποστήριξη σε ό,τι χρειάζεσαι. Θα έχεις την κατάλληλη στήριξη από τα πρόσωπα που χρειάζεσαι, είτε είναι από την οικογένειά σου, είτε είναι από το φιλικό σου περιβάλλον, στην δουλειά, σε πράγματα που θέλεις να πετύχεις, θα έχεις την κατάλληλη στήριξη και μπορείς να εμπιστευτείς, εμπιστέψου ότι αυτό που θέλεις σου έρχεται. Εμπιστέψου, εμπιστέψου, πίστεψέ το. Δείξε εμπιστοσύνη στο σύμπαν. Και σου φέρνει πάρα πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραίο το μήνυμά σου. Αυθονία υπάρχει, σου έρχεται, είναι στην ενέργειά σου να σου έρθει το μήνυμα. Υποστήριξη ό,τι χρειάζεσαι και εμπιστέψου. Αν έχεις αμφιβολίες, αν μπορείς να εμπιστευτείς ένα πρόσωπο, σου ζητάνε να δείξεις εμπιστοσύνη στους πάνω κυρίως, ότι έρχεται αυτό που είναι για το καλό σου στη ζωή σου. Επιλογή νούμερο 2. Να δούμε τα ερωτικά σου μηνύματα. Επιλογή νούμερο 2. Τα μηνύματα αγάπη σου. Επιλογή νούμερο 2. Να δούμε. Wow, επιλογή νούμερο 2. Επιλογή νούμερο 2. Κάποιος έχει ένα ερώτημα για σένα. Επιλογή νούμερο 2. Will you give me a second chance? Oh my goodness. Κάποιος θέλει δεύτερη ευκαιρία. Επιλογή νούμερο 2. Κάποιος θέλει να του δώσεις δεύτερη ευκαιρία. Μάλιστα. Οπς. Τώρα πεις άλλες δύο κάρτες, θα πάρω άλλη μία. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Αυτό το πρόσωπο θα ήθελε να σου δώσει ακόμα περισσότερα. Μακάρι να μπορούσε να σου δώσει ακόμα περισσότερο, σου λέει. Περισσότερα πράγματα. Αυτό το πρόσωπο είναι ερωτευμένο μαζί σου. Είτε στο λέει είτε όχι. Θεέ μου. Λέει, σου στέλνει ενέργεια αγάπης, αγαπουλιάρη και ενέργεια. Λέει, μπορείς να το νιώσεις. Σου στέλνω την αγάπη μου. Μπορείς να την νιώσεις αυτήν την ενέργεια. Στη στέλνει, τη νιώθεις. Επιλογή νούμερο 2 για πάντα. Στον εαυτό σου, όπου θες. Τη νιώθεις. Την ενέργεια αυτή που σου στέλνει αυτό το πρόσωπο. Τι έγινε? Αυτό το πρόσωπο σου λέει, η ιστορία μας δεν έχει τελειώσει ακόμα. Επιλογή νούμερο 2. Το μήνυμά σου δεν έχει τελειώσει ακόμα αυτή η ιστορία. Νο, νο, νο. Όχι, όχι, δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία ακόμα. Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, θα βρει, λέει, τον δρόμο του μια μέρα πίσω σε σένα. Θέλει να γυρίσει πίσω. Θέλει να γυρίσει πίσω. Θέλει δεύτερη ευκαιρία. Θέλει να σου δώσει περισσότερα. Μακάρι να μπορούσε ήδη να σου δώσει περισσότερα. Σου στέλνει την αγάπη του, μπορείς να την νιώσεις. Δεν έχει τελειώσει η ιστορία σας. Θα βρει τη δύναμη, θα βρει τον δρόμο του να γυρίσει πίσω σε σένα μία μέρα. Όπου και να είναι, ό,τι και να γίνεται, θα βρει τον δρόμο του πίσω σε σένα. Επιλογή νούμερο 2. Τι ωραία μηνύματα είναι αυτά. Πάμε να δούμε τι έλκεις, επιλογή νούμερο 2. Τι είναι αυτό που έλκεις? Τι έλκεις, επιλογή νούμερο 2. Τι έλκεις? Επιλογή νούμερο 2. Επιλογή νούμερο 2. Γιατί έλκεις νεύρα? Δίνεις νεύρα στον κόσμο και στο σύμπαν. Γιατί έλκεις νεύρα και μικροτσακωμούς? Και εδώ φαίνεται ότι έχετε τσακωθεί. Εσύ το έφτιαξες τώρα ή αυτός? Γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι λίγο σε τρώει και σένα. Για κάποιους έτσι
ψιλοτσακωμούς. Δηλαδή, όχι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά μπορεί να τη λες να... Δηλαδή κάτι ψιλοτσακωμούς βλέπω εδώ πέρα, μια ενέργεια. Χρειάζεται λίγο ένα πιο, μια πιο ήρεμη προσέγγιση αυτή. Αυτό που ζητάς στο σύμπαν, δηλαδή παίρνει μηνύματα το σύμπαν από σένα νευρικά, νευρικά. Κάτι περιμένεις, κάτι περιμένεις, μπορεί να έχεις κουραστεί να περιμένεις για κάτι. Δεν ξέρω αν περιμένεις αυτό εδώ πέρα που σου λέει ότι θέλει να έρθει. Κάτι περιμένεις, περίμενε, πίστεψε ότι έρχεται, το καλάθι σου αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι άδειο, να είναι άδειο, αλλά κοίτα τι υπάρχει εδώ πέρα, πόσα πλούτη, αυθονία. Επιλογή νούμερο 2 σου έρχονται διάφορα πράγματα από διάφορες μεριές. Άρα, αν περιμένεις, μην χάνεις την πίστη σου, σου έρχονται. Ακόμα και αν δεν τα βλέπεις, ακόμα και αν το καλάθι σου είναι άδειο, είτε είναι στο πορτοφόλι σου, είτε είναι τα αισθήματά σου, είτε είναι τα επαγγελματικά σου, ό,τι και να είναι άδειο, σου έρχεται. Μην το αμφισβητείς. Το σύμπαν σου λέει εδώ, πίστεψέ το, το έλκεις. Ναι, τα έλκεις, περίμενε. Hold on tight, κάρτα γεράκι. Κάτα γερά, μην το αμφισβητήσεις, σου έρχεται. Απλά θέλει ακόμα λίγο καιρό. Θέλει λίγο να κάνεις υπομονή ακόμα. Άρα δεν ξέρω αν σου έχουν βγει νεύρα γι' αυτό, γιατί βλέπεις ότι δεν σου έρχεται. Και στέλνεις όμως στο σύμπαν νευρική ενέργεια. Όχι, chill λίγο, χαλάρωσε. Και σου έρχονται πράγματα. Αυτά που περιμένεις. Απλά πείστε, δείξε εμπιστοσύνη στο σύμπαν. Θα έχεις το κατάλληλο support και υποστήριξη από το σύμπαν. Ναι, εδώ πέρα θέλω λίγο να μου προσέξεις το πώς αντιμετωπίζεις τις καταστάσεις. Μήπως δεν βλέπεις πράγματα, ότι έχεις κάποια πράγματα γύρω σου επίσης, εκτός από αυτό που σου λέω. Έχεις κάποια πράγματα τα οποία εσύ δεν τους δίνεις την κατάλληλη αξία. Και ακόμα μπορεί να σου έρχονται και νέες ευκαιρίες από κάπου και δεν έχεις την κατάλληλη αξία, δεν τους δίνεις την κατάλληλη αξία. Αντιμετωπίζεις, κάνεις μια στάση αμυντική, δηλαδή μπλοκάρεις λίγο, σταματάς εκεί, φυλάσσεις τα συναισθήματά σου, δεν τα αφήνεις λίγο να κυλήσουν, τα μπλοκάρεις λίγο, ενώ έχεις εδώ πέρα, μπορείς, τι, έχεις στήριξη, έχεις φίλους, μπορεί να έχεις και άτομα που σε θέλουν. Εδώ πέρα βλέπω ότι υπάρχουν άτομα που σε θέλουν, και αυτό και το δείχνει με τις τρεις κούπες, ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη, πλέον ένα εδώ πέρα δεν σε γεμίζει, ή μπορεί ο τρόπος του ατόμου αυτού να μη σου αρέσει, να μην θε κάτι άλλο εσύ, και να έχεις, να τα έχεις βάψει, όχι μαύρα, να τα έχεις βάψει, γιατί βλέπεις στα άσπρα, αλλά λίγο κάτι σαν παιδιάστικο, συμπεριφορά, που το παιδάκι τα θέλει όλα, έχει πολλά πράγματα, έχει τόσες κούκλες, τόσα παιχνίδια, τόσα αυτοκινητάκια, αλλά θέλει και άλλα τόσα. Κάτι εδώ ωραίο έχεις και δεν το βλέπεις. Οπότε δείξε λίγο πιο ευγνωμοσύνη για αυτά που έχεις, για να σου έρθουν κι άλλα. Δείξε λίγο ευγνωμοσύνη, σου έρχονται, εμπιστέψου σου λέει το σύμπαν εδώ. Σου έρχονται. Ναι. Μου κλείνεσαι πάρα πολύ στον εαυτό σου. Κλείνεις τα πράγματά σου, κλείνεις τα πράγματα που έχεις, τα λεφτά σου, τα περιουσιακά σου στοιχεία, πράγματα που έχεις πετύχει, τα συναισθήματά σου, όλα αυτά τα κλείνεις. Υπάρχει μία, σαν να μπλοκάρεις, δεν αφήνεις να σου έρθουν πράγματα. Εσύ όμως δεν το κάνεις με τη σκέψη σου απαραίτητα, το κάνεις με τη συμπεριφορά σου. Με τη συμπεριφορά σου, άλλαξε λίγο τη συμπεριφορά σου και περιμένεις να σου έχουν τρομερά πράγματα. Εδώ τα πλούτη, αυθονία, η θησαυρή σου, όποιο θησαυρό και να θέλεις, θα σου έρθει. Θα σου έρθει, απλά άλλαξε τη συμπεριφορά σου, να σου δείξω τι εννοώ. Εδώ δεν κάνει να είσαι τώρα έτσι. Κοίταξε λίγο πώς φαίνεσαι, πώς αντικρίζεσαι στο σύμπαν. Το σύμπαν θέλει να είμαστε ευγνώμων σε ό,τι πιστεύεις, στο σύμπαν, στο Θεό, σε ό,τι και να είναι αυτό. Δείξε ευγνωμοσύνη, δείξε ότι είσαι χαρούμενος, δεν πειράζει, έχεις. Γράψε λίγο, τι έχεις. Πρέπει να δεις παραπάνω ευγνωμοσύνη, γιατί καθυστερείς τις ευλογίες σου, καθυστερείς τα πλούτη σου, καθυστερείς αυτά τα ωραία πράγματα που περιμένουν εδώ πέρα και έχουν οριμάσει για να μπουν στο δικό σου το καλάθι. Γι' αυτό σου είπα και στην αρχή ότι δίνεις στο σύμπαν μια νευρική, λίγο σπαστική ενέργεια. Όχι, όχι, άλλαξε λίγο την ενέργειά σου. Δεν είναι θέμα σκέψης, δεν κάνεις αρνητικές σκέψεις. Από ό,τι βλέπω είναι η στάση σου. Δεν ξέρω. Μήπως είμαστε λίγο καλομαθημένοι, δεν ξέρω.
Πρόσεξε λίγο τις τάσεις σου εδώ. Τις τάσεις σου. Ανοίξου λίγο. Ανοίξου. Δώσε ευχαριστίες. Ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ που αναπνέω. Ευχαριστώ που έχω ένα σπίτι. Ευχαριστώ που τρώω. Ευχαριστώ που ζω. Ευχαριστώ για όλα αυτά που έχω και ξέρω ότι θα μου έρθουν και άλλα, γιατί σου λέω θα σου έρθουν και άλλα. Ανοίξου, 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 ανοίξου. Ανοίξου ό,τι και να είναι αυτό που θέλεις. Επιλογή νούμερο 2. Με τον τρόπο σου δεν το έλκεις. Εδώ το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να ανοιχτείς. Πρέπει να ανοιχτείς. Άνοιξε, δώσε πράγματα. Δώσε στον κόσμο πράγματα. Δώσε και μπερμπουάρ. Δώσε και κάτι παραπάνω. Ξόδεψε και κάτι. Κάνε και κάτι. Δώσε, δώσε λίγο. Δώσε αίσθημα. Δώσε μια κίνηση αγάπης. Δώσε μια καλή κίνηση. Δώσε, 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 δώσε. Μην κρατάς για σένα. Μην κλείνεσαι εκεί πέρα. Υπάρχει κι άλλος κόσμος. Δώσε, δώσε, δώσε. Και το σύμπαν θα σου δώσει πολλαπλάσια. Από αυτά που δίνεις δεν το πιστεύεις. Λοιπόν, για να δούμε. Τι πρέπει να ξέρεις εδώ, τι επιλογές, τι πράγματα σου έρχονται, τι πρέπει να κάνεις, για να δούμε, εδώ. Ναι, εγώ βλέπω εδώ θα τα αλλάξεις αυτά τα πράγματα και τα πράγματα θα κλείσουν μετά πολύ γρήγορα, ενώ μέχρι τώρα μπορεί να έχεις μια καθυστέρηση. Γιατί σου είπα, ο τρόπος σου ήταν λίγο πολύ κλειστός, λίγο ίσως παρτάκιας ο τρόπος, αλλά θα το διορθώσεις αυτό. Και ξεκινάς τη ροή των πραγμάτων να τρέχουν γρήγορα προς τα σένα οι καταστάσεις που θέλεις. Θα το κάνεις αυτό, θα το αλλάξεις και θα αρχίσουν τα πλούτη. Τα πλούτη μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό για τον καθένα, να σουρέουν ασταμάτητα, γρήγορα. Όσοι ψάχνετε για σπίτι, θα πάτε σπίτι. Αν θέλετε να κάνετε ένα ταξίδι, επικοινωνία θα έχετε και κάποιοι μπορεί να έχετε και ένα πρόσωπο στα ζώδια της φωτιάς. Κρυώσει λέω το ξώτη. Κοίταξε, επιλογή νούμερο 2. Το σύμπαν σου στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα. Άλλαξε τη συμπεριφορά σου. Θέλω να ξέρεις ότι θα σου έρθουν. Θέλω να το νιώσεις. Θέλω να το πιστέψεις ότι θα σου έρθουν. Γιατί εδώ πέρα βλέπω ότι ενώ υπάρχουν. Κοίταξε, 2 φορές η ίδια κάρτα σου έχει βγει. 7 πεντάκτηνο, 7 πεντάκτηνο. 7 πεντάκτηνο, 7 πεντάκτηνο. Άλλαξε τη συμπεριφορά σου. Μην κάνεις σαν μικρό παιδί όταν κάτι δεν πάει όπως θέλεις εσύ. Σου έρχεται. Τι θες, θα σε αυτό το πρόσωπο. Θέλει να σου έρθει, το βλέπεις. Θες λεφτά, σου έρχονται. Θέλεις δουλειά, σου έρχεται. Άλλαξε τη στάση σου. Κάνε λες και το έχεις ήδη και θα τρελαθείς, θα μαγευτείς από το πόσο μεγάλη διαφορά μπορεί να έχει να κάνει αυτή η αλλαγή σκέψη σου, στάση σου βασικά, προς το σύμπαν. Θα σου έρθει μπαμ από εκεί που δεν το περιμένεις ξαφνικά. Αλλά μέχρι τότε θέλω να πιστέψω ότι θα σου έρθει. Θέλω να πιστέψεις, δεν θέλω δηλαδή, επειδή okay, κάτι δεν μας έκατσε, δεν πήραν αυτή την κούκλα, λέγαμε παλιά. Να χαλάσουμε τον κόσμο. Όχι, έρχεται, έρχεται, έρχεται το πράγμα. Έρχεται, έρχεται ο άνθρωπος. Έρχεται, έρχεται, έρχεται. Έρχεται, σου λέω. Έρχεται. Πίστεψε το. Κάτσε αναπαυτικά και περίμενε, ξέροντας να είσαι σίγουρος και σίγουρη ότι θα σου έρθει. Εντάξει, σοβαρό το μήνυμα σε αυτό. Στο εικάζει 2 φορές. Σου λέει, πίστεψε το, πίστεψε το. Γι' αυτό εδώ σου λέει και trust, trust, εμπιστέψου, εμπιστέψου, εμπιστέψου το σύμπαν, εμπιστέψου ότι σου έρχεται η αυθονία, έχεις το support του σύμπαντος, σου έρχεται ό,τι χρειάζεσαι και ό,τι θέλεις, σου έρχεται. Επιλογή νούμερο 2. Επιλογή νούμερο 2. Να το. Μόλις μου κάνεις αυτό, κοίταξε τι θα σου έρθει εδώ, θα πάρεις την νίκη σου. Θα πάρεις την νίκη σου. Θα πάρεις το παιδί, την κοπέλα, τον άντρα, τη γυναίκα, τη θέση, το θαυμασμό, την αναγνώριση. Θα πετύχουν τα project σου, τα εγχειρήματά σου, θα πετύχουν η επιχείρησή σου, θα πετύχεις τη δουλειά σου, θα πάρεις την προαγωγή σου. Ό,τι και είναι αυτό που περιμένεις, επιλογή νούμερο 2. Look, τι γίνεται, κοίτα, δηλαδή μόλις εσύ αλλάζεις, μόλις αλλάξεις, θα φύγεις, θα διώξεις τα μπλοκαρίσματα από αυτό, ότι από το που έχω κουραστεί να περιμένω και δεν θα μου έρθει και δεν θα γίνει και να. Οπ, σταματάς και ξαφνικά τσουκ, 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 πολύ γρήγορα, κοίτα, πολύ γρήγορα, γι' αυτό είναι και σε άτι, σε άλογο και αυτό σκεφτώ, πολύ γρήγορα, μετά από αυτό σου λέω όπως το είπα, θα γίνει πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Αλλά δεν μπορούσε να γίνει πολύ γρήγορα, γιατί εσύ εδώ πέρα μου έχεις καραμπλοκαριστεί με τα 2 τεσσάρια, δηλαδή τα μηνύματά σου είναι ξεκάθαρα αυτά που σου λέω. Τεσσάρια. Είναι
ότι τα βάζουμε όλα σαν τετραγωνάκι. Δεν αφήνουμε τα πράγματα να κυλήσουν. Μπλοκαρίζουμε μόνοι μας τις ευλογίες μας. Και εσύ έχεις το πράγμα πάρα πολλά θησαυρούς abundance, αυθονία, πλούτη να σου έρθουν. Επιλογή νούμερο 2. Να δούμε το τελευταίο. Λοιπόν, είτε εδώ θα δαβέσω αυτό το πρόσωπο, αν το θέλεις, είτε σου έρχεται αγάπη, καινούργια γνωριμία, καινούργιο ραντεβού, θα είσαστε πάρα πολύ ωραία, θα τα λέτε πάρα πολύ ωραία, θα τα βρίσκετε σε πολλά επίπεδα, μπορώ να πω, και αν θέλεις επαγγελματικά κάποια συνεργασία ή κάπου να πάρεις δουλειά, να σε προσλάβουν, να σε διαλέξουν, θα γίνει και αυτό, όταν, δηλαδή, βλέπεις, μόλις μου αφήσεις αυτή η συμπεριφορά πίσω. Δηλαδή, κοίταξε εδώ πέρα, κοίτα εδώ πέρα πώς είναι όλες αυτά, πώς ήσουν πριν εκεί. Και αυτό σημαίνει ότι έχεις νεύρα, δημιουργείς λίγο έτσι εκνευρισμό σε σένα, στους άλλους και στο σύμπαν δηλαδή μετά. Κοίτα εδώ, δηλαδή, κοίτα εδώ πώς ήσουν, αυτό πώς είσαι τώρα που έλκεις και μόλις θα αλλάζεις, κοίτα εδώ, ξαφνικά, πολύ γρήγορα, η ροή των πραγμάτων αλλάζει και σου έρχεται ό,τι θες από τη ζωή, πετυχαίνεις εδώ τη νίκη σου, σε ό,τι θέλεις και... Και φίλοι, συνεργασία, αγάπη, έρωτας, καινούρια πρόσωπα, επανασύνδεση. Ό,τι θες. Ό,τι θες. Επιλογή νούμερο 2. Τα μηνύματά σου είναι αυτά. Για το τι έλκεις. Θα περάσω στην επιλογή νούμερο 3. Πιούμε και λίγο τσάι. Γεια σου, επιλογή νούμερο 3. Πάμε να πάρουμε τα μηνύματά σου. Επιλογή νούμερο 3. Μηνύματα για την επιλογή νούμερο 3. Πάμε. Go with the flow. Πήγαινε με τη ροή των πραγμάτων. Μην προσπαθείς να αντισταθείς. Αυτά που περνάς πρέπει να τα περάσεις. Αν τρως κάποιες πόρτες κλειστές είναι για κάποιο λόγο, γιατί κάτι άλλο σε περιμένει. Και όσο εσύ παλεύεις αυτά που δεν σου βγαίνουν, τόσο αργούν να σου έρθουν αυτά που πρέπει να σου έρθουν. Πήγαινε όπως κάθε πράγμα γίνεται για κάποιο λόγο. Αν κάτι δεν σου βγαίνει, αν κάτι δεν σου κάθεται, άστο. Και αν είναι να σου έρθει, θα σου έρθει, θα σε πιάσει αυτό. Θα σε πιάσει, θα σε βρει. Θα σε βρει. Πήγαινε με τη ροή. Μην το παλεύεις. Ό,τι είναι να έρθει θα σου έρθει, γιατί μπορεί να καθυστερήσει εδώ άλλα πράγματα όταν παλεύουμε και πόπολο, δηλαδή δεν μας βγαίνει αυτό που θέλαμε και με το ζόρι προσπαθούμε να βγει. Όχι, δεν βγαίνει για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο δεν βγαίνει. Δεν είναι τυχαίο που δεν βγαίνει. Πληγή νούμερο 3. Κάτι άλλο σε περιμένει. Πρέπει άλλο, κάτι άλλο να κάνεις πρώτα, ίσως. Ή αν θες να σου πετύχει αυτό, κάτι άλλο μπορεί να είναι πρώτα να πρέπει να πετύχεις για να βγει αυτό. Ή δεν είναι για σένα και σε περιμένει κάτι άλλο. Και εσύ όσο παλεύεις, τόσο απομακρύνεσαι ή τόσο καθυστερείς αυτό που είναι να σου έρθει. Πληγή νούμερο 3. Α, very good. Ναι, αυτό που σου λέω. Αυτό που σου λέω εδώ, έτσι. Παλεύεις κάτι και που μακρύνεσαι, καθυστερείς τις αυθονίες σου, καθυστερείς τα πλούτη σου, τι θέλεις, τα λεφτά, τα χρυσαφικά, τα αέρωτα, την υγεία, τι θέλεις, abundance, όλα, απλά εσύ τα καθυστερείς εδώ πέρα, τα πλούτη που θέλει να σου στείλει το σύμπαν, τα καθυστερείς γιατί παλεύεις σε πράγματα που είναι τελειωμένα, δεν βγαίνουν, είναι κλειστά αυτή τη στιγμή, δεν είναι για σένα να τα πάρεις αυτή τη στιγμή. Όχι, είναι άλλα όμως, σε περιμένουν εδώ, αν τα αφήσεις αυτά θα δεις πόσο γρήγορα θα σου έρθουν τα άλλα πράγματα. Mystery, κάτι μυστήριο υπάρχει στη ζωή σου αυτή τη στιγμή, κάποιο μυστήριο πρόσωπο, κάτι μυστήριο υπάρχει στη ζωή σου. Για να δούμε στα ερωτικά, τα ερωτικά μας τα μηνύματα. Λοιπόν, είναι εδώ τα μυστήρια, πού είναι τα μυστήρια, για να δούμε. Ερωτικά μηνύματα για την επιλογή νούμερο 3. Κάποιο πρόσωπο συνεχώς του έρχονται αναμνήσεις, το σκέφτεται συνεχώς.
αν, έχει, αν, το έχεις, αν έχεις χαθεί, αν έχεις χάσει επαφή με αυτό το πρόσωπο ή αν έχετε χωρίσει ή αν μιλάτε ακόμα, οτιδήποτε, αυτό το πρόσωπο πάντως συνεχώς βγαίνουν πράγματα στη ζωή του που το κάνουν να του θυμίζουν εσένα. Συνεχώς αντιμετωπίζει reminders of you, πράγματα που σε θυμίζουν συνεχώς στη ζωή του. Δεν ξέρω αν το έχεις νιώσει ότι σε σκέφτεται αυτό το πρόσωπο. Είναι αυτό, γιατί συνεχώς του πετάγονται πράγματα ή σκέψεις που σε θυμίζουν ασταμάτητα, non-stop. Το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί με τίποτα να χωνέψει, με τίποτα, δεν θέλει καν να υπάρξει αυτή η σχέση, η σκέψη στο μυαλό του, ότι εσύ μπορεί να είσαι με κάποιο άλλο πρόσωπο. Τρελαίνεται. Δεν μπορεί να το... Νομίζω ότι είναι ψέμα, νομίζω ότι είναι κάτι από άλλο πλανήτη. Δεν μπορεί να σκεφτεί ότι εσύ θα είσαι με κάποιο άλλο πρόσωπο. Σε θέλει για αυτόν, ακόμα και αν έφτιαξε ή αν δεν έφτιαξε, αυτό το πρόσωπο θέλει εσένα για αυτό. Twin flame. Okay. Πολλά μυστήρια αν έχεις μυστήριο στα ερωτικά σου, είναι γιατί είναι twin flame, η δίδυμη φλόγα σου. Αν υπάρχει κάτι μυστήριο που δεν μπορείς να καταλάβεις, δηλαδή πώς, δηλαδή κάτι νιώθεις μαγικό, περίεργο, δεν μπορείς να το εξηγήσεις, είναι γιατί είναι your twin flame, η δίδυμη φλόγα σου. Γι' αυτό εδώ πέρα όλα σε θυμίζουν. Υπάρχει και ένα τραγούδι, έτσι, όλα γύρω σε θυμίζουν σκέψεις, τέτοιο και τέτοιο. Δεν μπορεί με τίποτα, γιατί είναι για σένα, είσαστε μαζί, δεν σου λέγα. Μαζί κάνετε, κοίταξε, είσαστε σαν αυτό που έχω βάλει σήμερα δύο φλόγες και μαζί κάνετε ένα βέβαια, μία φλόγα, μία αναπνοή, μία ζωή, μαζί. Λοιπόν, για να δούμε το άλλο μήνυμα της επιλογής νούμερο 3. Αυτό το πρόσωπο, επειδή δεν κατά βάθος δεν νιώθει ότι είναι σημαντικό πολύ, δεν έχει σε αξία τον εαυτό του, δεν τον έχει σε αξία. Τι κάνει, παρατάει τον κόσμο για να νιώσει αυτός ότι είναι σημαντικός. Ίσως να τον κυνηγήσετε, άντρας, γυναίκα, ό,τι και να είναι. Σου λέει εδώ ότι για να νιώσει ότι είναι σημαντικός, πάει και παρατάει τα άτομα, έτσι. Έτσι τα παρατάει για να τον κυνηγάνε και να νιώσει τώρα αυτό το πρόσωπο ότι είναι κάποιος, μάλιστα, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο το μήνυμά σου, μπράβο φίλε. Είσαι καλός και φίλε, όποιος και να το κάνει αυτό. Πολύ ωραίος τρόπος να νιώσει σημαντικός. Αυτό το πρόσωπο βλέπουμε ότι δουλεύει πάρα πολύ με τον εαυτό του, είναι πολύ συνειδητοποιημένο. Τι να σου πω. Γι' αυτό μπορεί να σε θέλει να πεθαίνει και να σε έχει παρατήσει. Γιατί να νιώσει αυτό σημαντικός ή σημαντική. Θεέ μου. Επιλογή νούμερο 2. Πάμε να δούμε τι. Έλκης. Δεν ξέρω αν κάποια από εσάς έχετε για κάποιο μήνυμα στην επιλογή νούμερο 2. Που μου βγήκε, το είπα. Α, τι ωραίο. Κοίτα τι έλκης. Έλκεις κάποια σχέση, υπάρχει κάποιος με τον οποίο μιλάς, κάποια με την οποία μιλάς. Α, ναι, τα πράγματα αναπτύσσονται στα συναισθηματικά από δύο κούπες, μία που είσαι εσύ, μία που είναι το άλλο πρόσωπο. Κοίτα, τη φτιάχνετε, μία τρίτη κούπα, εδώ. Άρα, έλκεις σχέση, επιλογή νούμερο 3. Είτε γνωρίζεις κάποιο πρόσωπο ήδη, αυτό θα κυλήσει προς τη σχέση, το έλκεις αυτό το πράγμα, είτε θα σου έρθει αν δεν σου βγει αυτό το πρόσωπο με άλλο. Έλκεις σχέση, έλκεις χαρές, έλκεις ότι θα βγεις έξω και θα περάσεις πάρα πολύ ωραία και μπορεί εκεί να γνωρίσεις και τον κόσμο. Αν κάποιοι θέλετε παιδί, έλκεται και αυτό. Τώρα μιλάμε για κάτι προχωρημένο, αλλά... Έλκεις πανηγυρισμούς, επιτυχίες, επίσης αν είσαι μακριά με κάποιο πρόσωπο, είτε που σ' αρέσει, είτε κάποιο σημαντικό πρόσωπο εσένα στη ζωή σου και είναι μακριά, θα ξανασυνδεθείτε σύντομα.
Λοιπόν, τι άλλο έλκει, επιλογή νούμερο 3. Κάτι που θέλεις, έχεις βρει τον κατάλληλο τρόπο, η αντιμετώπιση σου προς κάτι που θέλεις είναι η κατάλληλη, γιατί αυτό που θέλεις θα έρθει και θα δέσει. Βλέπεις εδώ που είναι στη φωτιά και το δένουν, δηλαδή κάτι που θέλουμε δένεται, ναι. Αν θέλεις σχέση, δένεται. Θέλεις δουλειά, δένεται. Θέλεις μια επίτευξη, δένεται. Ό,τι και να θέλεις εδώ, δένεται. Έχεις βρει τον κατάλληλο τρόπο. Συγχαρητήρια, επιλογή νούμερο 3. Συγχαρητήρια. Επιλογή νούμερο 3. Βλέπω τα πράγματα. Ακόμα και σε δουλειά, σε επαγγελματικά, έλκεται πράγματα, έλκεται συνεργασίες, έλκεται βοήθεια. Έλκεις και αύξηση στα οικονομικά. Αν δουλεύεις κάτι, κάτι θέλεις να δείξεις, κάποιο project, κάτι πρέπει να το δείξεις και να πάρεις το ok, να πάρεις την αποδοχή κάποιου προσώπου, θα το κάνεις και θα έχει επιτυχία, θα πάρεις και την αναγνώριση, θα πάρεις το ok, το προχωρά. Και κάποιοι μπορεί να πάρετε ακόμα και φήμη για κάτι που δουλεύετε. Επιλογή νούμερο 3. Αν χρειάζεσαι πρόσωπο να σε βοηθήσει. Πολύ ωραία. Επιλογή νούμερο 3. Έχεις βρει τον κατάλληλο τρόπο προς το σύμπαν. Το σύμπαν βλέπει την ενέργειά σου, η οποία είναι, μπορώ να σου πω, καταπληκτική. Καταπληκτική. Ό,τι και δουλεύεις, ό,τι θέλεις, σου έρχεται. Σου έρχεται. Έρχεται. Φεύγουνε. Κάποια κατάσταση, αν είχε κάποιο μπλοκάρισμα, δηλαδή κάτι δεν τσούλαγε, υπήρχε μια καθυστέρηση, ένιωθες ότι δεν ήξερες κάτι γιατί γίνεται, αλλά κάτι σε καθυστερούσε, αυτό έρχεται και φεύγει. Ακόμα μπορεί να σου έρθει και πρόσωπο στα ζώδια της φωτιάς, κρυός, λέων, τοξότης, αν είναι κάτι καινούργιο που θέλεις να σου έρθει. Και μπορεί να είναι και ο οροσκόπος ή η ενέργειά του, έτσι μια πάρα πολύ ωραία ενεργητική σαν πρόσωπο η ενέργειά του. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε εδώ πετυχαίνεις, θα δένεις καλά ό,τι θέλεις, σου έρχονται. Μπράβο, προχώρα, προχώρα, προχώρα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Κοίταξε, ρε. Δύο φορές, να το. Πανηγυρισμούς, γιορτές. Τώρα είναι και οι γιορτές. Μπορεί να γίνει και κάτι σημαντικό για σένα στις γιορτές. Να ξέρεις επιλογή νούμερο 3. Κάτι δένεται, κάτι πανηγυρίζεις, κάτι είναι σίγουρο. Αυτή η κάρτα είναι και της δίδυμης φλόγας. Και κοίταξε, πω, την έχεις βγάλει 3 φορές. Δίδυμη φλόγα, δίδυμη φλόγα, δίδυμη φλόγα. Εδώ κάποιοι ή θα γνωρίσετε την δίδυμη φλόγα, μπορεί στις γιορτές. Γιατί αυτά τα δύο εδώ είναι ότι και βγαίνουμε έξω και πανηγυρίζουμε, γιορτάζουμε, περνάμε καλά. Άρα προσέξτε σε τώρα τις γιορτές, αν δεν έχετε γνωρίσει τη δίδυμη φλόγα σας, αν την έχετε γνωρίσει ήδη, τα πράγματα εγώ τα βλέπω πάρα πολύ καλά. Μπορεί να μου χρειαστεί να κάνεις κάποιες επιλογές. Αν αντιμετωπίζεις κάποιες δυσκολίες στα οικονομικά, να ξέρεις ότι πράγματα θα έρθει, θα πάρεις βοήθεια και θα τσουλήσουν, θα αρχίσουν να αυξάνονται τα οικονομικά σου, θα πάρεις τις κατάλληλες βοήθειες, ό,τι και να θες αυτό θα αντιμετωπίσεις, οπότε αυτό είναι προσωρινό. Κάποιοι εδώ θα πρέπει να κάνετε μια επιλογή. Δεν ξέρω αν κάποιοι θα κάνετε μια επιλογή για το αν θα αλλάξετε κατοικία ή κάποιο θέμα περιουσίας. Βλέπουμε και την περιουσία εδώ, έτσι. Άρα επιλογές και θα πρέπει με τσαχπινιά να κινηθείτε σε δύο πεδία, δηλαδή να φέρετε και λίγο την ισορροπία. Μπορεί, μην προσέχετε μόνο π.χ. το επαγγελματικό, τη δουλειά και αγνοείτε το ερωτικό ή ανάποδα. Αγνοείτε το επαγγελματικό και είμαστε μόνο στην αγάπη. Να προσέχετε και τον εαυτό σας, να έχετε και για εσάς χρόνο και να δουλεύετε και να κάνετε και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Λοιπόν, εδώ δεν χρειάζεται να έχεις άγχος, τα πράγματα είναι όλα πάρα πολύ καλά. Θα πρέπει να μου πάρεις αποφάσεις. Αν κάτι σε φοβίζει, αυτό δεν είναι πραγματικό, δεν είναι κάτι που θα σου έρθει άσχημο. Αν έχεις άγχος για μια κατάσταση, αυτό θα φύγει.
θα φύγει, θα προχωρήσει, θα πας σε κάτι καλύτερο. Αφήνεις κάτι δύσκολο πίσω σου, μια δύσκολη κατάσταση και πας εδώ προς κάτι καλύτερο. Βλέπεις, αφήνεις πίσω τα νερά και από 9 σπαθιά πάμε στα 6. Άρα μας έχουν φύγει 3. Άρα, αν έχεις κάποια πληγή από το παρελθόν, αυτή την αφήνεις πίσω σου. Θα καταφέρεις να την διατρέψεις. Πρέπει να την αφήσεις πίσω σου και να πας μπροστά εδώ και θα το κάνεις. Επίσης, θα έχεις την κατάλληλη βοήθεια. Μπορεί να γνωρίσεις καινούριο πρόσωπο, αν δεν έχεις ήδη. Αν έχεις γνωρίσει και δεν υπάρχει κάποιο, θα πάτε προς καλύτερη, θα αφήσετε πίσω προβλήματα. Θα αφήσετε πίσω, άρα μην αγχώνεσαι, για οτιδήποτε αγχώνεσαι, δεν υπάρχει λόγος να αγχώνεσαι, σύντομα να το αφήσεις αυτό πίσω σου. Σου λέει εδώ, θα πρέπει όμως να επικοινωνήσεις σε αυτά που θέλεις, θα επικοινωνήσεις αυτά που θες, να γίνει ξεκάθαρα. Φρόντισε να είναι ξεκάθαρο το τι θες από το κάθε πρόσωπο που είναι στη ζωή σου, είτε είναι στην αγάπη, στο οικογενειακό περιβάλλον, είτε γενικά στη δουλειά. Επικοινώνησε, άκουσε τους άλλους με προσοχή, προσεκτικά, τι έχουν να πούν, φίλτραρε και τι θα σου πούν. Και τα πράγματα εδώ, βλέπω, είναι καταπληκτικά για σένα. Σε περιμένουν, επιλογή νούμερο 3, πολύ ωραία πράγματα. Κράτα αυτό το attitude, αυτή τη αντιμετώπιση, αυτή τη στάση. Μπράβο. Αυτά ήταν τα μηνύματα για αυτό το βίντεο. Είμαι η Στέλ και σας χαιρετώ. Θα τα πούμε στο επόμενο. Εύχομαι ευλογίες, υγεία και αγάπη, χρήματα, ό,τι θέλει ο καθένας κάθε θησαυρό στη ζωή σας. Γεια σας.